Ελισάβετ, τώρα είδα στο περιοδικό του που κυκλοφόρησε το Ιντ ότι για κάποιο λόγο πα αυτού δεν σα αρέσει το κορμί σου όπως ακριβώς, φυσικά όπως ήταν. Δηλαδή, το λευκό, συμπέρασμα. Και για κάποιο λόγο θα το γεμίσει με διάφορες ζωγραφιές. Ναι, εντάξει. Τι πρέπει να καταλάβω αυτό, δηλαδή ότι έχει κάνει πόσα τατού. Έχω 10. 10. Και είμαστε στην αρχή ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω. Κοίτα, εγώ κάθε φορά χτυπάω το τελευταίο. Τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι κάποιο που έχεις μετανιώσει? Όχι. Κάνα όνομα? Όχι. Το σβήσα. Είχες χτυπήσει. Μισό λεπτό. Δεν το είχες χτυπήσει όνομα. Ναι. Πρέπει να ήσουν πολύ, και από πάνω τι πολύ ηλίθεια. Όλο αυτό το με το τατουάζ, πώς σου ήρθε? Τίποτα. Ήμουν από τσιρίκι, είχα πάει πρώτη φορά διακοπές στη Σαντορίνη και έβλεπα οι άλλοι που είχαν, έτσι ξεκίνησε. Και δεν λέω κι εγώ, θέλω κι εγώ, και έκανα το πρώτο. Μετά ευτυχώς άλλαξε ο λόγος. Για πες μου λίγο, σε ποια σημεία έχεις κάνει? Γιατί 10, εγώ δεν βλέπω. Ας πούμε στον μπράτσο σου, δεν εντάξει, βλέπω. Εντάξει, τώρα είναι μικρά, γι' αυτό δεν τα βλέπεις. Καταρχήν μικρά. Έχω στα δάχτυλα και έχω κι αυτό. Έχω εδώ, έχω το σταυρό, έχω εδώ στο χέρι μου, έχω τα πλευρά μου. Oh. Έχω εδώ, έχω πίσω και πίσω από το αυτή. Καλά πας. 9 είναι αυτά. Είναι. Έχει ένα κρυφό, τι λες εσύ. Τι επιστήμονες είσαι? 9-10. Α, εντάξει. Θα μέτρησα κιόλας. Αυτό που έσβησες ήταν με τη μέθοδο Άννα Ιγκουάνα, τέτοια ή... Χτύπησα κάτι από πάνω, κάτι ανθοφόρο ρε παιδί μου, ένα λουλούδι από πάνω. Και μην πεις ότι σου έτυχε να τη διαφημίσεις ότι την ώρα που το χτύπαγες συνέπεσε και ο λόγος να μην το χτυπήσει. Όχι, όχι. Και θέλουν να μάθουν. Πόσο βασανιστικό είναι, δεν ξέρω αν έχεις κάνει. Όχι, δεν έχω κάνει και με ενδιαφέρει και εμένα. Το λουλουδάκι που μου δείξες. Δεν είναι βασανιστικό. Δεν έχω κανένα. Αλλά θα ήθελα να κάνω. Πονάει όμως, φαντάζομαι. Δεν πονάει καθόλου. Μπορούμε να εξηγήσουμε τώρα ποια είναι. Άλλοι πονάνε, άλλοι δεν πονάνε, ανάλογα με το αν αντέχουν. Είναι ανάλογα έχει με την τεχνική. Έχει να κάνει με το πόσο αντέχει το δέρμα σου. Πόσο αντέχει σαν άνθρωπο τον πόνο καταρχήν. Υπάρχουν σημεία όπως τα δάχτυλα, στα οποία για να μείνει θα πρέπει να το χτυπήσουν πιο βαθιά που εκεί το νιώθεις. Και υπάρχουν σαφώς και σημεία πάνω στο σώμα που περνάνε πιο πολλά νεύρα και είναι πιο επίπονο, έτσι. Και σημεία που δεν πονάει καθόλου. Αυτό, ας πούμε, εδώ δεν πονάει καθόλου. Να σε ρωτήσω, είπες ότι είχες κάνει στο παρελθόν ένα όνομα, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να ήταν και ο θείος της, δεν ξέρεις ποτέ. Αντίστοιχα, αυτός ο άντρας είχε κάνει το δικό σου όνομα. Ναι. Α, ήταν αναμοιβαίο το κακό. Ήταν το έγκλημα. Και το έσβησε και αυτός έχει να σβήσει δεν Ελισάβετ. Δεν ξέρω, παιδιά, και το έκανε και σε περίεργο σημείο. Όχι. Δηλαδή, το διαβάζεις και Έλλη μόνο. Και μετά έχει να κάνει Ελισάβετ. Και το Σάβετ αλλού. Όχι αλλού. Το Σάβετ πίσω. Ενώ σε πλήρη ανάπτυξη.